ως ενταρσία περιφερειακή κίνηση στην κεντρική Μακεδονία, καλέσαμε και συμμετέχουμε στη σημερινή παρέμβαση με θέμα τον πόλεμο και όλες αυτές τις εξελίξεις που έχουμε στο επίπεδο των συγκρούσεων και των διεκδικήσεων που γίνονται με σκοπό δηλαδή εργαζόμενοι να ξεχάσουν τα πραγματικά προβλήματά τους, η φτώχεια, την οικονομική κρίση κλπ. Και να προσανατολιστούν στο πώς θα μπορέσουν να αποδεχθούν μια κατάσταση εμπόλεμη ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι οι λαοί έχουν χάσει από όλη αυτή την αντιπαράθεση, οι λαοί έχουν κοινά συμφέροντα και πρέπει να υπάρξει τέλος ένα τέρμα σε αυτή την πολιτική που μας φέρνει στο να έχουμε όξυση των πολεμικών αντιθέσεων και συγκρούσεων, όξυση των πολεμικών δαπανών. Τα χρήματα αυτά που δίνονται για να μπορέσει το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση να εντείνουν τους ανταγωνισμούς και τις αντιθέσεις, να δοθούν για την παιδεία, την υγεία, έτσι ώστε να μπορέσει ο λαός και η νεολαία να ζήσουν καλύτερα. Ταυτόχρονα φυσικά είμαστε κάθετα αντίθετοι στην πολιτική αυτή της κυβέρνησης που λέει για αύξηση της θητείας, στο στρατό η νεολαία από τα 18 της. Αυτά όλα θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη σύγκρουση, σε μεγαλύτερη αντιπαράθεση και αμφισβήτηση των δικαιωμάτων ιδιαίτερα της νεολαίας.